Σας βεβαιώ για αυτό, κύριε Πουρλό. Σας βεβαιώ. Έτσι είναι. Τα λάθη που θέλω να πω δημόσια ότι έχουμε διαπιστώσει δεν είναι πάνω από 5-10. Mm-hmm. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις όντως υπήρξαν, αλλά δεν ξέρω τι έκταση. Ιδιαίτερα, ξέρετε, κύριε Πουρλό, με το παραπληκτικό επίδομα που δεν πρέπει να υπολογίσετε. Ωστόσο, όμως δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν ήταν σε γνώση του υποκαταστήματος και έγιναν αυτά τα λάθη. Μάλιστα. Υπάρχει, κύριε Δικητά, και άλλο ένα θέμα, το οποίο σήμερα κάποιες εφημερίδες αναδεικνύουν, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ΙΚΑ, ότι υπάρχει 8 δις ευρώ, και μάλιστα το αναφέρουν οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, με κάποια ανακοίνωση που έκαναν, ότι στα ασφαλιστικά ταμεία, ότι υπάρχει έλλειμμα 8 δις στο ΙΚΑ και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση συντάξεων ή ακόμα και σε στάσεις πληρωμών για συντάξεις. Κάποιες εφημερίδες είχαν και στις κύριες συντάξεις. Και πρωτοσέλιδο το βλέπουμε. Να σας πω κάτι. Ζούμε με αυτή την τρομοκρατία των αριθμών 2-3 χρόνια. Και έχουν διαψευθεί αυτές τις προβλέψεις. Αλλά ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο είσαι να ροκανίζουμε τα πόδια μας. Λοιπόν, εγώ δίνουμε μια μάχη. Όλα τα προβλήματα υπάρχουν. Και ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα, και αυτό θα ζητούσε κάποιους εργαζόμενους, να μου περιγράφουν τα προβλήματα πολύ καλά, να βοηθάνε στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης τους. Άρα, κύριε Σπυρόπουλε, δηλαδή να μειώσουμε εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή, αποτελεσματικότερη έλεγχη, τι κάνουμε γι' αυτό κλπ. Άρα στις κύριες συντάξεις εσείς δεν βλέπετε καμία μείωση να υπάρχει λόγω του προβλήματος στα δημόσια έσοδα? Δεν είναι μόνο εγώ, το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Το έχει πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Απλώς εσείς έχετε την εικόνα του ΙΚΑ, γι' αυτό το λέμε. Εγώ το λέω τρία χρόνια κάθε μέρα. Με την έννοια πια. Καλά, γίνανε. Τα τελευταία τρία χρόνια γίνανε μειώσεις όμως, κύριε Δικητά. Όχι, δεν μιλώ για τις μειώσεις. Η δυνατότητα να πληρώσουμε τον επόμενο μήνα τη συντάξη.